Ήδεν λέει αυτούς βασανιζομένους εις τον ακοπηλατώσιν. Γιατί όμως? Γιατί? Το μεγάλο γιατί. Τους είδε διότι κοπηλατούσαν εν Χριστώ Ιησού. Τραβούνε κοπή. Τραβούν κουπί εν Κυρίω. Και για ποιο λόγο επιπλέον τους βλέπει? Πότε του Κυρίου τα μάτια είναι στραμμένα σε αυτούς που κοπηλατούν? Όταν είναι εναντίος προς αυτούς ο άνεμος. Δηλαδή, τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ? Τα μάτια του Κυρίου είναι σε αυτούς που πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα. Κόντρα στο ρεύμα. Είναι με αυτούς που με τις ελάχιστες δυνάμεις τους κοπηλατούν κόντρα στο ρεύμα του κόσμου. Από μόνοι τους η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να καταφέρουν πολλά. Θα έλεγα ότι μάλλον ελάχιστα μπορούν να καταφέρουν. Σημασία δεν έχει τι μπορείς να καταφέρεις. Σημασία έχει τι έχεις διάθεση να κάνεις. Όταν δει ο Θεός τη διάθεσή σου να πηγαίνεις κόντρα στον άνεμο, κόντρα στο ρεύμα του κόσμου, τα μάτια του είναι πάνω σου και αποκλείεται, μα αποκλείεται να βουλιάξεις. Μπορεί να γίνεις μουσκίδια. Ναι. Μπορεί να τα δεις όλα που λένε και οι νέοι. Ναι, αλλά δεν θα βουλιάξεις. Δεν θα σε αφήσει να βουλιάξεις. Κανέναν δεν άφησε ο Κύριος να βουλιάξει επειδή πήγε κόντρα στο ρεύμα του κόσμου. Κανέναν. Κανέναν δεν άφησε να βουλιάξει που κοπηλατούσε εν Χριστώ Ιησού έχοντας ελπίδα εις αυτόν.